Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή και σε λίγες μέρες θα τεθεί υπό διαβούλευση στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρόκειται να γίνουν συγχωνεύσεις, να γίνουν μάλλον καταργήσεις των ειρηνοδικείων, κάποιων ειρηνοδικείων της χώρας, μεταξύ αυτών της Λίμνου, της Καλονής και του Πλωμαρίου που αφορά στο νομό μας, και συγχώνευση με τα πρωτοδικεία. Το πρώτο που μας απασχολεί είναι ότι επιδιώκουμε να παραμείνουν οι οργανικές θέσεις στα περιφερειακά, όπως θα ονομάζονται αυτά, πρωτοδικεία, και όχι να μεταφερθούν όλες οι οργανικές θέσεις στο κεντρικό πρωτοδικείο. Επίσης, δεν έχουν κληθεί οι δικαστικοί υπάλληλοι καθόλου, η Ομοσπονδία μας, να πάρει θέση και να συζητηθούν ορισμένα πράγματα, γιατί αυτό πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Και παράλληλα, θεωρούμε ότι για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και τόσο άμεσα, θα πρέπει να ληφθούν πρώτα άλλα προβλήματα που έχουμε, και το κυριότερο αυτόν είναι η υποστελέχωση. Εδώ στη Μυτιλήνη είμαστε περίπου στο 50% υποστελέχωση των υπηρεσιών, και συγκεκριμένα εισαγγελία πρωτοδικών από τα 20 άτομα που προβλέπονται, οι οργανικές θέσεις είναι 20 και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 8 συνάδελφοι. Επίσης, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα με έγγραφά μας προς το Υπουργείο να ενισχυθούμε με υπαλλήλους, όπως έχει συμβεί σε όλες τις υπηρεσίες του νομού που εμπλέκονται με το μεταναστευτικό προσφυγικό, αφού φτάσαμε να φιλοξενούμε 22.000 μετανάστες το 2015, των οποίων υποθέσεις ακόμα απασχολούν τη δικαιοσύνη και εκδικάζονται μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων, αφού θα κληθούν να συνεργαστούν οι υπάλληλοι του ειρηνοδικείου, του πτεσματοδικείου και του πρωτοδικείου, που αυτή τη στιγμή έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Και ζητάμε να αυξηθούν οι αποδοχές μας, οι οποίες είναι πενιχρές. Επίσης, θέλω να πω ότι πολλοί καθόμαστε πέραν του ωραρίου μας προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα και να τα αποκριθούμε στον όγκο εργασίας, και άλλοι παίρνουμε, γράφουμε πρακτικά στο σπίτι, και ό,τι εργασία μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι την κάνουμε. Άλλο ένα θέμα που θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει είναι το ζήτημα των αιθουσών, καθώς υπάρχουν δύο ακροατήρια τα οποία μοιραζόμαστε το πρωτοδικείο, το ειρηνοδικείο και το εφετείο.